Πάμε τώρα να δούμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Γιατί εγώ θέλω να σας πω ότι αν δεν είχαμε εκλογές, θα ήταν διαφορετικά η αντιμετώπιση. Τώρα που έχουμε εκλογές, είναι αλλιώς τα πράγματα. Πάμε να ακούσουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τι λένε? Θα ξεκινήσω από τον κύριο Νίκο Παπά, που είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, υπεύθυνος οικονομικών. Και το πιο σημαντικό, κύριε Παπά, είναι ωραία τα παρουσιάζουμε όλα αυτά. Γιατί είπε ο Υπουργός ότι έχουμε τόσα κονδύλια, έχουμε αυτή την κατανομή. Όμως φαίνεται στην πράξη, στην καθημερινότητα, ότι οι μικρομεσαίοι πνίγονται. Οι μικρομεσαίοι δεν μπορούν να δανειστούν, έχουν πάρα πολλά έξοδα. Και αυτό είναι το θέμα, αν υπάρχει μια εναλλακτική πρόταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ και τον Επιμελητήριο και τη ΓΕΣΕΒΕ και τον Economist για την πρόσκληση. Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα και θα σας πω μετά από πού προκύπτει. Λέει το απόσπασμα, η κυριαρχία μονοπρόσωπων και πολύ μικρών επιχειρήσεων, αναφέρεται στην ελληνική οικονομία, αποτελεί κυρίαρχο και προβληματικό χαρακτηριστικό, καθώς η παραγωγικότητα στις επιχειρήσεις αυτές είναι γενικά χαμηλή. Σας διάβασα ένα κρίσιμο απόσπασμα από την έκθεση Ψαρίδη. Είναι κυρίαρχο, λέει, και προβληματικό χαρακτηριστικό. Ερώτημα. Υποστηρίζεται από τα δεδομένα αυτό το συμπέρασμα? Δεν υποστηρίζεται από τα δεδομένα, κατά τη γνώμη μου. Υπάρχει κάποια ελληνική ιδιαιτερότητα σε ό,τι αφορά τις πολύ μικρές επιχειρήσεις? Εάν δει κανείς τα δεδομένα, και αναφέρομαι στα δεδομένα της Eurostat, θα διαπιστώσει ότι η πραγματικότητα είναι αντίστοιχη στις χώρες της Ευρώπης. Εδώ έχω διαγράμματα τα οποία είναι στη σχετική μελέτη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, που δείχνει ότι το μείγμα στον αριθμό επιχειρήσεων είναι απολύτως αντίστοιχο με το τι συμβαίνει στην ΕΕ του 27. Και προσέξτε και κάτι άλλο. Το μείγμα στην προστιθέμενη αξία μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων είναι παραπλήσιο. Πού υπάρχει αναντιστοιχία? Υπάρχει στο ποσοστό απασχόλησης. Επειδή είναι προβληματικές οι μικρές επιχειρήσεις? Όχι. Αλλά επειδή κυρίως οι οικονομίες της κεντρικής Ευρώπης έχουν μέσα κολοσσούς της παγκόσμιας οικονομίας, οι οποίοι απασχολούν δεκάδες χιλιάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες άτομα. Συνεπώς, αυτή η κεντρική ιδέα του σχεδίου Πισαρίδη δεν υποστηρίζεται από την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Και, το πάω ένα βήμα παρακάτω, πολιτικές οι οποίες απορρέουν από αυτή την κεντρική ιδέα κάνουν κακό στην ελληνική οικονομία. Θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής. Τον Νίκο τον Παπαθανάση τον υπολείπτομαι, τον σέβομαι και τον θεωρώ έναν άνθρωπο πάρα πολύ σοβαρό και ευγενή. Έχουμε θεμελιώδεις διαφωνίες για την ελληνική οικονομία. Τον άκουσα πριν από λίγο να λέει, να αθρίζει και να λέει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις απολαμβάνουν περίπου 45 δις από τα συγχρηματοδοτούμενα. Είναι ψευδές αυτό. Και μου θύμισε έναν καθηγητή μου όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο που μου έλεγε, παιδί μου, εάν βασανίσεις τα δεδομένα αρκετά, θα ομολογήσουν. Ο ορισμός της μικρομεσαίας επιχείρησης, όπως γνωρίζετε, είναι μέχρι 250 άτομα. Η ελληνική οικονομία, όπως και όλες οι ευρωπαϊκές, έχει 90-93% των επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται ως πολύ μικρές. Κάτω από 10 άτομα. Είχαμε αυτή την αντιπαράθεση μέσα στη Βουλή επανειλημμένα. Καταθέσαμε λοιπόν μια ερώτηση, ζητώντας να μάθουμε πόσες επιχειρήσεις απολαμβάνουν δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης και πόσους εργαζόμενους έχουν αυτές οι επιχειρήσεις. Και μας ήρθε μια σοκαριστική απάντηση. Ότι παρόλο που το 93% της ελληνικής επιχειρηματικότητας είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις, μόνο 7. Ξαναλέω, μόνο 7 επιχειρήσεις έχουν καταφέρει να πάρουν δάνειο από το Ταμείο Ανάκαμψης και μάλιστα για επενδυτικά σχέδια τα οποία είναι πάρα πολύ μεγάλα σχετικά με το μέγεθος μιας συνηθισμένης μικρής επιχείρησης. Μιλάμε για μέσο όρο 2 ή 3 εκατομμύρια επενδυτικό σχέδιο. Αυτό είναι ένα θεμελιακό λάθος στο σχεδιασμό του Ταμείου Ανάκαμψης. Και το να βάζουμε στον ευρύτερο ορισμό μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να πιάνουμε τις επιχειρήσεις που έχουν μέχρι 250 άτομα εργαζόμενους είναι ατυχές και συγκαλύπτει αυτή την πάρα πολύ βίαιη πραγματικότητα. Υπάρχουν λύσεις? Υπάρχουν. Και θέλω να συστήσω σε όλους, είμαι βέβαιος ότι πολλοί θα το έχετε κάνει ήδη, να ρίξουν μια ματιά στην μελέτη ξανά του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, το οποίο συστήνει να αναπτυχθούν εργαλεία μικροπιστώσεων
με διαβάθμιση εξασφαλίσεων 25.000 δάνεια, δάνεια μέχρι 250.000, δάνεια μέχρι 500.000, τα οποία θα μπορούσαν να κάνουν μία ένεση οικονομικής δημοκρατίας, ας πούμε, στη διαχείριση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Κλείνω με το εξής. I will be just very, very short, 30 seconds. Ένα σχόλιο για το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Άκουσα τον Νίκο τον Παπαθανάση να λέει ότι είναι 45 δισεκατομμύρια ευρώ. Να ενημερώσω ότι η Νέα Δημοκρατία μας κάνει έκπτωση σε σχέση με αυτά που έλεγε το Μάιο. Ναι, ναι. Αλλά μετράτε μόνο τα κόστη, Νίκο μου. Το Μάιο η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι το πρόγραμμά μας είναι 80 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι δηλωτικό και της αξιοπιστίας των υπολογισμών. Εν πάση περιπτώσει, έξω από τους υπολογισμούς της Νέας Δημοκρατίας είναι το γεγονός ότι στη δική μας πρόταση όλα τα εισοδήματα μπαίνουν σε μια ενιαία φορολογική κλίμακα. Θα μπορούσα για πάρα πολύ ώρα να σας μιλήσω γι' αυτό. Είναι γεμάτο το πάνελ. Δεν θα το κάνω. Το κρίσιμο είναι ότι είστε μπροστά και εσείς ως επιχειρηματίες σε δύο διαφορετικές στρατηγικές. Η μία στρατηγική που με επάρκεια, θα έλεγα, και τεχνοκρατική και πολιτική υποστηρίζει ο φίλος μου ο Νίκος ο Παπαθανάσης, που λέει δεν μειώνω έμεσους φόρους, διότι δεν μπήκε σε καμία συζήτηση μαζί μας για να γίνουν μικρότερες μειώσεις από αυτές που εμείς εισηγούμαστε. Δεν επαναδιανέμω τα υπερπλεονάσματα, 5 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2022, το 2023 και το 2024, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο πολιτεύουμε. Η άλλη στρατηγική λέει ότι όταν η οικονομία υπεραποδίδει, κοιτάμε να κάνουμε ελαφρύνσεις εκεί που χρειάζεται. Αυτό είναι και το κεντρικό δίλημα. Τα υπόλοιπα νομίζω μπορεί να γίνουν αντικείμενο πολύ δημιουργικής συζήτησης και σταματώ εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε.